Θα ήθελα να καλέσω είπα τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Γιάννη Μουτσιάδη, που εκπροσωπεί τον κύριο Περιφερειάρχη της Μακεδονίας, τον κύριο Τσιγκώστα. Είναι σημαντικό για μας εδώ στις ΣΕΡΕΣ, στο κομμάτι αυτού, που η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει δυνατά. Και πιστεύω ότι αυτή η στήριξη θα είναι πολύ πιο ισχυρή στα επόμενα χρόνια, γιατί αυτή η εκδήλωση δεν ανήκει μόνο στο Δήμο Σιδικής, δεν ανήκει μόνο στις ΣΕΡΕΣ, ανήκει σε όλη την Ελλάδα. Κύριε Σκουνόρθο, είσαι ο Δήμαρχος. Το είδες τώρα. Τώρα έκατσε. Το κέντρο. Κοιτάει διαγώνια πίσω. Να. Στο κέντρο περίπου. Τώρα κοιτάει προς το πλήθος. Ναι, τον βλέπω, τον βλέπω. Είναι πίσω. Εκείνο και την κόλια να βλέπεις. Πιο αριστερά. Κυρία Κόλια Κατσαρουγά, εκπρόσωπε της κυβέρνησης. Στρατηγέ, εκπρόσωπε του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Εκπρόσωποι του ΓΕΕΘΑ, ηγές του Τρίτου Σώματος Στρατού. Διπλωματικοί εκπρόσωποι της Βουλγαρίας. Κύριε Βουλευτέ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Αντιδήμαρχη, πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου, κύριε Δημοτική Περιφερειακή Σύμβουλη, αγαπητοί φίλοι που παραβρίσκεστε σήμερα εδώ, με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση βρισκόμαστε σήμερα εδώ, που πριν 77 χρόνια η δόξα δρασκέλησε του Τρίτου Γκόρδιου για να στεφανώσει για καλά ακόμη φορά τους λίγους αλλά ατρόμητους υπερασπιστές των ιερών γεωσίων της πεντάτης πατρίδος, τους άξιους συνεχιστές της λαμπρής μακραίωνης ιστορίας μας. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με αφορμή την εκδήλωση αναβίωσης της μεγάλης μάχης που δόθηκε στον ιστορικό αυτό οχυρό του Ρούπερ για να βιώσουμε τα γεγονότα του 1941, όταν οι πατεράδες και παππούδες μας ύψωσαν το αναστημιά τους μπροστά στη στρατιωτική λέβεπα που ασυγκράτητη σάρωσε ολάκαιρη την Ευρώπη και υπερασπίστηκαν την πατρίδα μέχρι τέλους αρνούμενοι να παραδώσουν τα οχυρά. Μέσω αυτής της αριστοτεχνικής, όπως τον διαπιστώσετε, αναπαράστασης, θα ζωντανέψουν ιστορικές μνήμες που θα δώσουν την ευκαιρία στις νεότερες γενιές να προσεγγίσουν με τον αμεσότερο δυνατό τρόπο τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν τότε και το ένδοξο παρελθόν των Ελλήνων αγωνιστών. Με την παρουσία μας σήμερα εδώ αποδίδουμε ελάχιστο χώρο τιμής στους πρωταγωνιστές του έτους του Απρίλιου του 1941. Ειδικότερα μάλιστα η φετινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη στον ήρωα λογαπού του πυροβολικού Αλέξανδρο Κυριακίδη που διδιεξίασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της γερμανικής επίθεσης στο Ρούπερ υπερασπιζόμενον στέρεα την αδερφική ακεραιότητα και την τιμή της πατρίδας. Ευρισκόμενα εν τέλος σήμερα εδώ, έχουμε την εξαιρετική ευκαιρία μέσα σε μια ατμόσφαιρα συγκλονιστική που κάνει την καρδιά να αναπηδά από υπερηφάνεια, το κορμί να σκυρτά από συγκλήση, το μυαλό να σταματά από έκσταση, την ψυχή να χαλιβδώνεται από πίστη, συνειδητοποιώντας ότι το δικαίωμα της υπερηφάνειας για τα επιτεύγματα των προγόνων μας δεν είναι παράσημο στο στήθος μας, αλλά βαρύ φορτίο στους ώμους μας. Να εμπεδώσουμε και εν τέλει να επιτελέσουμε αυτό που μπορούμε για μας και οφείλουμε για τα παιδιά μας. Για αυτούς άλλωστε τους λόγους, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει στη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης, καθώς θεωρούμε χρέος μας να αναδεικνύουμε κάθε προσπάθεια που συμβάλλει στη διατήρηση της ιστορικής μας μνήμης. Κλείνοντας,
Οφείλω να συγχαρώ θερμότατα τους εμπνευστές αυτής της αναβίωσης, επαναλαμβάνοντας ότι θα είμαστε πάντα εδώ, γιατί αξίζει και οφείλουμε να στηρίζουμε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες.